Γεια σας. Το καλοκαίρι ομαλά μπήκε στην άνοιξη. Όπως ξέρετε, χειμώνα δεν είχαμε καθόλου. Τι να κάνουμε. Τώρα, όπως βλέπετε, βγάζω φυτά από χειμέρια νάρκη. Τώρα ετοιμάζω, μεταφυτεύω και είπα να μοιράσω στα δύο αυτή την τεράστια σπιδίστρα. Αυτό το φυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Δεν ξέρουμε καν από πότε είναι. Το είχε ακόμα η μαμά τον άντρα μου. Δηλαδή, υπολογίζουμε κάπου το 60, κάπου. Πάντως καταλαβαίνετε πόσο ετών είναι το φυτό. Τώρα θα βγάλω από τη γλάστρα, θα το μοιράσω και είπα να το κάνουμε μαζί. Έχω βέβαια άνθρωπο που θα πάρει δεύτερο μισό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπως καταλαβαίνετε, δουλειά θα είναι μεγάλη. Δεν θα μπορέσω να δείξω όταν το βγάζουμε, πώς θα το βγάλουμε. Θα το δείξω τελικό αποτέλεσμα. Γιατί κάποιος πρέπει να τραβάει το βίντεο. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όπως βλέπετε πόσο τεράστιο είναι το φυτό. Δεν μπορώ να πάρω μεγαλύτερη γλάστρα. Πόσο μεγαλύτερη να πάρω, θα γεμίσει όλη τη βεράντα πλέον. Γι' αυτό θα το μοιράσουμε τώρα. Το βγάλαμε με δυσκολία. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κομμάτι κρατάω εγώ, το μικρότερο, μάλλον το μικρότερο κομμάτι πάνε στους φίλους και γνωστούς. Η γλάστρα είναι ίδια, την ξέπλυνα, στο πάτο έχω ντρινάζ, σπασμένα κεραμίδια. Εσείς μπορείτε να βάλετε κάτι στις πληγές, στις κοπές αυτές που έγιναν στο φυτό. Εγώ δεν βάζω τίποτα, απλά δεν θα ποτίσω 2-3 μέρες. Εσείς μπορείτε να βάλετε κανέλα, μυκητοκτόνο ή αυτά που βάζουν στις κοπές δέντρων, στις πληγές. Το χώμα έχω έτοιμο για πράσινα φυτά. Και φυτά εσωτερικού χώρου. Δεν περιέχει τύρφη. Θα το δοκιμάσουμε. Όπως είπαμε, θα ποτίσω το φυτό μετά από 3 μέρες. Αυτή είναι η ασπιδίστρα μας. Εννοείται ότι θα την δείχνω και αργότερα. Ευχαριστώ.